Να ξεφύγεις. Τι θες ρε σοφάκια τη ζωή μου, τι θες. Τι θες, μπορώ να βάλω το γυαλί μου λίγο γιατί βλέπω. Λοιπόν, είσαι ατρόμητος. Σε παραδέχτηκα την Κυριακή. Ευχαριστώ, γιατί τι έγινε. Τα είπες όλα στο break. Α, τα είπα και ευχαριστώ την παραγωγή του break που τα προέβαλε. Και τη Βάσο, γιατί εγώ πέρασα πολύ ωραία με τη Βάσο. Ήταν ωραίο, μ' άρεσε πολύ, πέρασα καλά. Και την ευχαριστώ, ήρθε στο σπίτι, μου έκανε την τιμή και κάναμε ένα πολύ ωραίο γύρισμα. Και ωραίο, βγήκε ωραίο. Πώς έγινε, πώς σε πλησιάσανε, τι σου είπε. Δεν έχει τίποτα, με πήραν τηλέφωνο και αυτό που είπε στην εκπομπή θεωρώ ότι είναι και η αλήθεια. Δηλαδή με ρώτησε κάποιος, δεν θυμάμαι, μπορεί και εσύ να με έχεις ρωτήσει. Αν θα πήγαινα καλεσμένο στο. Εγώ σε είχα ρωτήσει. Ωραία, είπανε φυσικά και θα πήγαινα, γιατί όχι. Και το είδε και. Όλα καλά. Εν τω μεταξύ δεν είχαμε γνωριστεί. Γνωριστήκαμε πρώτη φορά που ήρθε σπίτι μου. Στην αρχή ήσουν λίγο αμήχανος, ρε παιδί μου. Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, καμία μηχανία. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήρθε και μέχρι να ξεκινήσει το γύρισμα, επειδή είχαμε θέμα με τον ήλιο κτλ. Κάτσαμε μέσα και τα πάμε μια ώρα. Μιλήσαμε. Σε ρώτησαν, στεναχωρήθηκες που δεν πήρες εσύ την εκπομπή. Αχι, μωρέ, δεν. Κοίτα, εγώ τη είπα, αν θες να το κάνουμε αυτό και να βγει ωραίο, θα είμαστε ελεύθεροι, θα τα μιλήσουμε ελεύθερα, θα τα πούμε όλα. Ναι. Μου λέει, μακάρι, το εύχομαι. Οπότε, επειδή δεν είχαμε και κάτι να κρύψουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν μου έκανε κάτι Βάσο. Ούτε εγώ έκανα κάτι σε αυτήν. Οπότε δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστος άνθρωπος και χάρηκα πολύ που τη γνώρισα. Τελικά πιστεύεις ότι τη πάει η εκπομπή, σου αρέσει. Είναι πολύ καλή, ναι. Είναι καλή. Θα πάρει και πάνω της γιατί ακόμα έχει κάνει μόνο 3-4 εκπομπές. Να νιώσει ότι πατάει καλά. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ η Βάσο. Της ταιριάζει και την έφτιαξαν την εκπομπή νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Έχουν πολύ ωραία πρόσωπα. Μακάρι να σκίσουνε. Εσύ λείπεις, πιστεύεις από αυτή την εκπομπή. Τσίπα, δεν έχεις απάνω σου, ειλικρινά. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε και με ρωτάς αν λείπω εγώ από αυτή την εκπομπή. Φυσικά και λείπω. Δεν λείπω, όλα καλά. Φυλάκια. Καλά που δεν λείπω. Φυλάκια σε όλους. Λείπει ένας άνθρωπος που έχει γνώσεις πάνω από. Έλα καλά, μια χαρά είναι. Πολύ καλά μπορούν και χωρίς εμάς. Όλα καλά θα πάνε. Θα έκανες εσύ συνέντευξη στη Βάσο Λασκαράκη. Εννοείται. Θα κάνω κάποια στιγμή. Αρχικά έχουμε συμφωνήσει να έρθει καλεσμένη στο ραδιόφωνο. Θα τη ρωτήσεις πώς πήρε την εκπομπή. Όλα θα τα ρωτήσω. Φυσικά. Φυλάκια πολλά. Εγώ τώρα θέλω να πω, πολύ ωραίος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και πάντα απαντά και τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκα και τι κατάλαβα. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Όχι, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Δεν μου έχει κάνει και κάτι. Ναι. Αλλά θα έρθει στην εκπομπή να σας κάνω μια συνέντευξη και εγώ να τη ρωτήσω για ποιο λόγο μου πήρε την εκπομπή. Όχι, αυτό τώρα κάπω. Η Σοφία Μανουσακίδου. Ένα χτύπαγε από εδώ, το άλλο από εδώ. Η Σοφία Μανουσακίδου είναι υπεύθυνη για αυτά. Γιατί τα σπέρδισε. Έναν τρόπο. Καλά, σίγουρα την έχει απορία ο Λάμπρος. Να μπει πιο βαθιά στο θέμα. Δεν ξέρω αν το ξέρει ήδη και δεν μας το λέει απλά. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη τώρα δηλαδή κιόλας, αλλά έτσι τουλάχιστον θα νιώθω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, πιστεύω, να μην πληγώθηκε ο Λάμπρος από ότι τουλάχιστον σε πρώτο άκουσμα ότι την εκπομπή την παίρνει άλλος. Να μην πληγώθηκε, να μην στεναχωρέθηκε και να μην ευρίασε. Δεν είναι και πάρα πολύ λογικό. Εννοείται τώρα. Το έχει δουλέψει στο μυαλό του και ίσως και του υποσχέθηκαν και κάτι άλλο. Ότι ξέρεις τι. Εδώ είμαστε εμείς, σε έχουμε για κάτι άλλο στο μυαλό μας, κάνε υπομονή. Και αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει. Μια χαρά το χειρίζεται, αν θυμάμαι. Ένας άνθρωπος, όταν του έχουν μιλήσει για κάτι συγκεκριμένο, όταν έχει βάλει στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο να κάνει, έχει κάνει όλα τα οράματα, τα όνειρα κτλ. Οράματα. Ναι, παιδιά, γιατί. Εντάξει, είχε όραμα για μια εκπομπή. Ασχεμένα, εγώ. Συμμετείχε κιόλας. Με την τέτοια δεν ήταν. Με την Κουντογιώργη δεν ήταν. Βέβαια. Οπότε γιατί να μου το αναλάβει. Είχα συναντήσει που τον είχα κάνει κοντρόλ και γενικά είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα και είχε πάρα πολύ όρεξη και μεράκι για να το κάνει. Όταν ξαφνικά μαθαίνει ότι το κάνει κάποιο άλλο, στην αρχή τουλάχιστον. Πάρα πολύ εύλογο και ανθρώπινο είναι να στεναχωρηθείς. Τώρα όμως θεωρώ ότι έτσι όπως πήγε το πράγμα, κάνουν πλάκα για μεταξύ. Καταλαβαίνω απλά όμως ότι σε αυτό ενδεχομένως, αυτό δηλαδή από το Λάμπρο το καταλαβαίνω, ότι η Βάσο Λασκαράκη δεν έχει κάποια ανάμειξη σε αυτό. Είναι αυτές τις συζητήσεις που γίνονται στην αρχή. Όχι, βρε, τι ανάμειξη. Δυστυχώς άλλα σουτάζουν για να σε πάρουν στο δυναμικό τους και άλλα γίνονται στην πορεία. Και συντάξει, εγώ νομίζω πάντως ότι ο Λάμπρος, έτσι όπως τον ξέρω και τον παρακολουθώ μέσα στα χρόνια, νομίζω ότι πάντα όταν έρχεται σε λίγο δύσκολη θέση και δεν θέλει να απαντήσει σε κάτι, πάντα. Με χιούμορ, ας πούμε, αντιδράει. Πάντα το χιούμορ του θα φέρει μπροστά, που έχει κιόλας και μπράβο του, και θα το πει έτσι. Εγώ νομίζω ότι τον πείραξε τότε, τώρα είναι μια χαρά. Και να σου πω και κάτι, στην τελική αυτή η εκπομπή νομίζω ότι είναι και λίγο βασισμένη λίγο σε πιο μια γυναικεία φιγούρα. Θα κάνει κάτι που θα του ταιριάζει περισσότερο. Αυτό όλα για καλό γίνονται. Και περιμένουμε και τη συνέντευξη τη Βάσου στο τέτοιο, γιατί μας ακούει. Κάλεσε την γρήγορα να μάθουμε και το. Θα σα πω κάτι. Ελάτε να βρεθείτε εδώ, καλά, τι κάνετε. Το χιούμορ σώζει. Σώζει. Γι' αυτό κάποιοι που ξέρουν το χειρίζεται και καλά, έτσι.